Φίλες και φίλοι του ΙΕΒΡΟΣ, καλώς ήρθατε στην πανέμορφη αυλή του Όουμεν στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Είμαι η Φένια Δούκογλου από την ομάδα του ΙΕΒΡΟΣ και σήμερα βρισκόμαστε εδώ πέρα στον καινούριο και πολύ όμορφο χώρο του Όουμεν, όπως είπαμε, στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, για να μιλήσουμε με μια συγγραφέα η οποία έχει κάνει κάτι το πρωτοποριακό και κάτι το οποίο μας έχει κερδίσει τις καρδιές μας ήδη. Λοιπόν, θα σας μιλήσουμε για την κυρία Βιολέντα Μαράντου Παυλέα, η οποία παρουσίασε το βιβλίο της με τίτλο «Η νίκη της Αμοθράκης και τα καβύρια μυστήρια» στο νησί της Αμοθράκης. Είναι η πρώτη συγγραφέα η οποία πήγε στο νησί, το αξιοποίησε, ειδικά τώρα που είναι και τουριστική περίοδος, το ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο και την έχουμε εδώ κοντά στο ievros.gr για να μας μιλήσει για αυτή την εμπειρία της. Καλησπέρα, κυρία Βιολέντα, και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ το ΙΕΒΡΟΣ για τη φιλοξενία και την μετάδοση αυτών των νέων. Είναι χαρά μεγάλη για μας. Για μας είναι ακόμα μεγαλύτερη, διότι κάνατε κάτι το οποίο πολλοί δεν έχουν κάνει. Προέρχεστε από την Αθήνα και αναδείξατε το νησί της Αμοθράκης μέσα από το βιβλίο σας. Για να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, πότε επισκεφτήκατε για πρώτη φορά το νησί της Αμοθράκης? Την Σαμοθράκη την επισκεφθήκαμε οικογενειακά το 2013. Ήταν η πρώτη επαφή με την Ιερή Γη, θα πω, των Κάβυρων Θεών. Από εκείνη την πρώτη μας επαφή, από την πρώτη μέρα, και έτσι είναι, δεν θα το έλεγα, έτσι είναι, εμπνεύστηκα το αίτημα της νίκης, ή μου μίλησε, θα πω έτσι, η παρουσία, η πνευματική του τόπου στη δικιά μου ψυχή και ανταποκρίθηκα. Ήταν μια άμεση ανταπόκριση η οποία έγινε εργασία. Ύστερα από σχεδόν 8 χρόνια ξαναεπιστρέφω στη γη της Αμοθράκης με ένα έργο, το βιβλίο «Η νίκη της Αμοθράκης και τα καβύρια μυστήρια», που είναι πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο για αυτόν που αναζητά αυτή τη γνώση. Την πνευματικότητα, εγώ θα έλεγα, γιατί εκλείπει λίγο από τις μέρες μας αυτό το φαινόμενο και πραγματικά το αναδείξατε μέσα από το βιβλίο σας, όποιος το αγοράσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που θα μπορούσε. Είναι μία σύνθεση αυτό το βιβλίο έρευνας, γνώσης και πνευματικότητας. Δηλαδή παντρεύει τη γνώση της ελληνικής αρχαιοελληνικής γραμματείας, εκείνη η έρευνα η οποία ήταν και πάρα πολύ δύσκολη στο να εκπληρωθεί έτσι όπως εγώ ήθελα για να προσεγγίσω τα καβύρια μυστήρια, και η πνευματικότητα η οποία βγαίνει μέσα από την διαδικασία αυτή της έρευνας, το τι ήταν τα καβύρια μυστήρια, τι συνέβαινα στις μυητικές τελετουργίες. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μιας και μιλάμε για τα καβύρια μυστήρια, να δώσουμε ένα σύντομο ορισμό, γιατί τα περισσότερα παιδιά και ιδιαίτερα οι νέοι έχουν στα χέρια τους περισσότερο το διαδίκτυο παρά ένα βιβλίο όπως αυτό εδώ πέρα. Και πραγματικά θέλουμε να μας πείτε ένα μικρό ορισμό, έτσι ώστε να προσελκύσουμε και τους νέους αναγνώστες. Δεν ξέρω αν μπορώ να δώσω ορισμό. Αυτό που θέλω να πω ότι ήταν μία τελετουργία η οποία παραδόθηκε από τους πελασγούς, τους προέλληνες, τους σαμοθρακιώτες μύστες. Εκεί συντελούνταν τα άρρητα, απόρριτα, τα ανίποτα θα έλεγα, και εξαιτίας αυτού δεν έχουμε πάρα πολύ γνώση, δεν έχει διασωθεί γνώση ούτε στους αρχαίους συγγραφείς, γιατί όλοι σκέπαζαν αυτή τη γνώση για να διαφυλάξουν την αξία των καβύριων μυστηρίων και την σοβαρότητα και την ιερότητα. Είναι πιο επιστημονικότερα από τα ελευσίνια μυστήρια. Ήταν μια μαθητεία γνώσης που οδηγούσε το νου του νεόφυτου που έφτανε στα μυστήρια να φτάσει στην απαρχή της γνώσης του ανθρώπου. Ποιος είναι ο άνθρωπος, να το πω έτσι πιο απλά, ποιος είναι ο άνθρωπος, οι ρίζες του ανθρώπου, η θεότητα του ανθρώπου, και μέσα σε μία βαθιά και ουσιαστική μύηση, μύηση σημαίνει γνωρίζω, ο άνθρωπος ή ο νους του ανθρώπου έφτανε να αγγίξει αυτά τα πολύ αρχαϊκά, θα έλεγα, κομμάτια του εαυτού του και να κοινωνήσει τον εαυτό του. Να έρθει δηλαδή σε κάποια επίπεδα αυτογνωσίας και γνωρίζοντας τον εαυτό του και τις δυνάμεις του, να βγει αναγεννημένος από τα ελληνικά καβύρια μυστήρια, και γι' αυτό ένας ημίθεος ή ένας ένθεος άνθρωπος που θα μπορούσε να ζήσει μια, θα το πω έτσι πάλι πολύ απλά, ευλογημένη ζωή. Μια ζωή που θα είχε νόημα, και είχε νόημα για τους μοιημένους.
Εμένα με συνεπήρε. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες μαζί με την κυρία Βιολέτα. Ας συνεχίσουμε όμως. Θέλω να μου πείτε λίγο τι συμβολίζει για εσάς το νησί της Αμοθράκης. Πώς και το επιλέξατε ανάμεσα σε τόσα ελληνικά νησιά, γιατί έχει αναδειχθεί με τον καλύτερο τρόπο, και επίσης πώς νιώθετε που βρισκόσασταν σε ένα νησί που παντρεύει το φυσικό και το μεταφυσικό ταυτόχρονα. Κοίτα, καταρχάς δεν επέλεξα τίποτα. Όλα αυτά που είπα πριν και όλη αυτή η γνώση προέκυψε και συνέβη σε μένα από την πρώτη επίσκεψη στη γη της Αμοθράκης, στην Ιερή Γη των Θεών. Δεν ξέρω πόσο ιερή παραμένει ακόμη. Θεωρώ ότι οφείλουμε να διατηρήσουμε την ιερότητα της Αμοθράκης και να αναμεταδώσουμε αυτή την ιερή γνώση, τουλάχιστον το τι συνέβαινε εκεί. Είναι χρέος μας. Και ίσως αυτό προσπαθώ ή προσπάθησα να κάνω ή βγήκε αυθόρμητα, θα το πω. Ναι, επιστρέφοντας τώρα στη Σαμοθράκη, και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γαλατούμο, τον δήμαρχο της Σαμοθράκης, που αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια, γιατί μέσα από εκεί γεννήθηκε ένα αίτημα μέσα από το βιβλίο μου, ένα αίτημα επιστροφής, μια σύμπραξη καλλιτεχνικής δημιουργίας και ακαδημαϊκής γνώσης που υποστηρίζεται από κάποιους ανθρώπους. Θεωρώ ότι είμαστε ένα μικρό προσάναμα, ένα μικρό λιθαράκι για ένα μεγαλύτερο σπρόξιμο, μία έμπνευση για όλους εσάς εδώ στη Θράκη. Να έρθετε λίγο πιο κοντά, λίγο να συγκινηθεί με την συγκίνηση, να κινηθούμε όλοι σαν Έλληνες, να συμπράξουμε με αυτό το αίτημα, λίγο ο ένας, λίγο ο άλλος, ή περισσότερο ο ένας, πιο πολύ ο άλλος, ίσως ο Δήμος της Αμοθράκης να ενδιαφερθεί πιο πολύ. Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι έχετε δημιουργήσει και μια ιστοσελίδα για την οίκη της Αμοθράκης, στην οποία όλος ο κόσμος μπορεί να ψηφίσει για το αίτημα το αν θέλει να επιστρέψει το γνήσιο άγαλμα πίσω στον τόπο του ή όχι, έτσι. Μιλήστε μας λίγο για αυτή τη σελίδα. Είναι μια σελίδα που άνοιξε την ίδια μέρα που έγινε και η βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου μου. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο άνοιξε μια τέτοια σελίδα, Nike Back to Greece. Ετούμαστε την νίκη μέσα από αυτή την σελίδα να επιστρέψει πίσω. Είναι ανοιχτή σε όλο τον κόσμο να ψηφίσει αν θέλει, απλά ένας ψήφος είναι αυτός, μια κινητοποίηση, αυτό, μια κινητοποίηση πάλι και πάλι, και εύχομαι να βρει ανταπόκριση από όλους τους ανθρώπους. Είναι ένας ψήφος με μεγάλο νόημα. Το σύνδεσμο για να ψηφίσετε και εσείς αν θέλετε να επιστρέψει το άγαλμα της νίκης Σαμοθράκης στη Σαμοθράκη είναι ακριβώς εδώ πάνω στο link. Μπορείτε να πατήσετε. Θα οδηγηθείτε στη σελίδα που έχει δημιουργηθεί και έχει ανοίξει από το Σάββατο. Τώρα θέλουμε να μας μιλήσετε λίγο για τη μεσόφωνο, την κυρία Ιωάννα Βρακατσέλη, που ερμήνευσε σε μελοποίηση το μουσικό έργο της κυρίας Έλληνας Παυλέα, νίκη της Σαμοθράκης. Όλο αυτό το δρόμενο που έλαβε χώρα στο Ιερό των Μεγάλων Θεών το Σάββατο. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Βρακατσέλη, γιατί ολόκαρδα και ανιδιοτελώς συμπαρίσταται σε αυτή την κινητοποίηση. Είναι μια εξαίρετη μεσόφωνος. Η γλυκύτητα της φωνής της πραγματικά ακούγεται στα αυτιά μας. Το τραγούδι στο πνευματικό κέντρο, ακούστηκε δυνατά το τραγούδι της επιστροφής, το τραγούδι του αιτήματος. Νομίζω ότι όσοι το άκουσαν συγκινήθηκαν και όσοι το άκουσαν ανταποκρίθηκαν ψυχικά και ευαισθητοποιήθηκαν. Ο Χρυσόφτερη νίκη, ο Χρυσόφτερη νίκη, ο Χρυσόφτερη νίκη, ο Χρυσόφτερη νίκη. Πραγματικά είμαστε καταγοητευμένοι και συγκινημένοι κι εμείς. Θα είναι κοντά μας, όπως θα είναι και άλλοι άνθρωποι κοντά μας σε αυτό το ξεκίνημα. Αυτό θα μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube, θα υπάρχει στο σταθμό σας. Μπορείτε να ακούσετε την κυρία Βρακατσέλη και να... Να μας συνεπάρει και εμάς, ακόμα μία φορά. Και να διαδοθεί το μήνυμά της μέσω της φωνής της, το μήνυμά μας μέσω της δικής της φωνής. Τα συναισθήματά σας όταν γράφατε το βιβλίο και γνωρίζατε ότι το άγαλμα δεν είναι στον τόπο από όπου γεννήθηκε, ποια ήταν την ώρα της συγγραφής? Δεν υπήρχαν συναισθήματα, γιατί δεν το έγραφα με τη σκέψη ότι θέλουμε να γυρίσει η νίκη. Ήταν μια αυθόρμητη εμπνευστική, μια έμπνευση, μια διαδικασία που συνέβαινε σε μένα μάλλον. Θα διαβάσω έτσι ένα
κομμάτι. Ναι, θα διαβάζω αυτό το σπαραγμό που βγήκε μέσα μου και το απέδωσα με το λόγο μου. Mm-hmm. Κραυγάζεις, θεά, εγκλεισμένη σε ψεύτικη έγκλη. Μη φυλακίζετε την ελευθερία μου. Μην αλυσοδένετε άλλο την αλήθεια μου. Αυστηρά δείχνεις το δρόμο του γυρισμού σου. Την αιστεία της αϊζόου φλόγας από όπου ξεπήδησε ο νοήμων σπινθήρας σου. Δείχνεις στραμμένη ολόκληρη προς εκείνο το γαλανό βαθύ της ψυχής πέλαγος. Τον απλό αλλά θαυμαστό τόπο που τόσο σοφά γέννησε τη μεγαλοσύνη σου. Νίκη της Αμοθράκης. Αυτό. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είναι η κραυγή της νίκης, θεωρώ. Η κραυγή που ακούστηκε από τη δικιά μου ψυχή. Έτσι θα μπορέσω να παρουσιάσω τον εαυτό μου. Που ίσως συγγενεύει και με κάποιες άλλες σιωπηλές κραυγές ανθρώπων που είναι ευαίσθητοι στην παρουσία της απουσίας της νίκης. Και απλά καταγράφτηκε. Απλά βγήκε προς τα έξω. Και ευχαριστώ που έγινε δεκτό αυτό, αυτή η έκφραση και από εσάς, από το σταθμό σας. Κοιτάξτε, το έχουμε ξαναπεί ότι τα ωραία πολιτιστικά δρόμενα και πόσο μάλλον αυτά που έχουν και μορφωτικό χαρακτήρα είναι ο σκοπός μας να τα προβάλλουμε, γιατί ο κόσμος χρειάζεται και μόρφωση. Και θέλω, δεν θα μπορούσα να παραλείψω, να σας ρωτήσω για τον υπότιτλο που έχετε βάλει στο βιβλίο, «Η ανδρόγυνη απαρχία του ανθρώπου». Μιλήστε μου λίγο για αυτή την επιλογή των λέξεων για το συγκεκριμένο κομμάτι του βιβλίου. Η ανδρόγυνη απαρχή του ανθρώπου ήταν η μυητική τελετουργία, μάλλον η μυητική τελετουργία των καβύριων μυστήριων οδηγούσε στην απαρχή του ανθρώπου. Και η απαρχή του ανθρώπου, σύμφωνα με την έρευνα που εγώ έκανα, ήταν η ανδρόγυνη φύση του ανθρώπου. Όλη αυτή η γνώση προκύπτει μέσα από την πλατωνική θεώρηση της ύπαρξης. Μπορείτε να αναζητήσετε στα έργα του Πλάτωνα, τα μεγαλειώδη έργα του Πλάτωνα. Και θεωρώ ότι το βιβλίο μου για κάποιον αναζητητή θα είναι πολύ χρήσιμο. Θα βρει πάρα πολλές αναφορές, πάρα πολλή βιβλιογραφία, να κάνει τη δικιά του συσχέτιση και να απλώσει τις δικές του σκέψεις και να καταλήξει και αυτός σε δικά του ίσως συμπεράσματα. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ που βρισκόσασταν στην Αλεξανδρούπολη μετά το νησί της Αμοθράκης, εδώ πέρα στο Ιεύρος. Ήταν μεγάλη μας τιμή που μιλήσαμε μαζί σας και πήραμε μία γεύση από όλα αυτά που μπορείτε να εκφράσετε σε μία κόλλα χαρτί. Ευχαριστώ θερμά και εγώ που βρίσκομαι εδώ και ευχαριστώ το σταθμό σας ιδιαίτερα και τον κύριο Θάνο, που ήταν πραγματικά πολύ πολύτιμο στην εργασία που έκανε στη Σαμοθράκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι του Ιεύρος, όπως είδατε, ας ενώσουμε όλοι μαζί τις φωνές μας και την ελπίδα μας μέσα από αυτή την ευκαιρία της έκδοσης του βιβλίου της κυρίας Βιολέτας και να κάνουμε κι εμείς ένα δικό μας αίτημα, είτε από μέσα μας είτε και απ' έξω μας, να επιστρέψει το άγαλμα της Σαμοθράκης από εκεί από όπου το πήραν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια με υγεία.